Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τα μυστικά του deal που προκάλεσε σεισμό στην ελληνική και όχι μόνο αγορά αποκαλύπτει σε αποκλειστική συνέντευξή του στο insider.gr ο διευθύνων σύμβουλος της ισχυρής επενδυτικής εταιρείας ακινήτων Grivalia Γιώργος Χρυσικός και εξηγεί γιατί είναι η απόλυτη win-win συμφωνία. Είδαμε τον deal ως μια μεγάλη ευκαιρία να πολλαπλασιάσουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους της Grivalia, εξηγεί ο ίδιος και υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποφασίζαμε να συγχωνευτούμε με μια τράπεζα που δεν θα έχει καθαρίσει από τα κόκκινα δάνεια. Εγκρίθηκε χθες με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου η μεταβίβαση ανεφανταλλάγματος μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του στο Ελληνικό Δημόσιο. Ενώ για σήμερα προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ στην κυροπραξία των Ευρωπαϊκών Διαχειριστών. Η πώληση του θεωρείται από την διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ ως ένα από τα επιτυχημένα εγχειρήματα αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας. Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2018-2019 αναμένεται να είναι αυξημένο σε σχέση με πέρσι και να διαμορφωθεί από τα 12,5 λεπτά ανά λίτρο στα 15 με 20. Συνολικά θα δοθούν 12 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Τα ποσά τώρα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα της φετινής περίοδου αναμένεται να ανοίξει πριν από τα Χριστούγεννα. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Διοικητή Μόνα κυμαίνει σε 612,72 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,01% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.